Γεια σας, είμαι ο Πάνος και αυτό που βλέπετε πίσω είναι το coach της ΖΤ μου. Το αυτοκίνητο αυτό αγοράστηκε το 2013 από μένα, το αυτοκίνητο κανονικά είναι το 2007. Κανονικά μαμά είναι 150 άλογα, 1500 κυβικά, 1100 κιλά. Αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει λίγο παραπάνω τα άλογα, τα κιλά και τα κυβικά έχουν μείνει τα ίδια. Αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο είναι γύρω στα 190 άλογα, σύμφωνα με την τελευταία δυναμομέτρηση που έγινε, όπως είναι τώρα, σε αυτό το setup δηλαδή. Να σας πω λίγο τι φοράω μοτερικά αρχικά, εφόσον είπαμε για άλογα. Φοράω εισαγωγή Auto Pro μαζί με μια φιλτροχωάνη, ολόσωμη εξάτμιση από μπροστά μέχρι πίσω και χταπόδι. Το χταπόδι είναι φτιαγμένο στη Γερμανία, νομίζω είναι 2,5 χιλιοστά το πάχος του, δεν θυμάμαι κάτι άλλα χαρακτηριστικά. Η εξάτμιση είναι 60 από μπροστά μέχρι πίσω. Φοράω ένα μεσαίο καζανάκι και ένα τελικό και καταλύτη. Ο καταλύτης είναι ρώσι. Το τελικό έχει απόλυξη 90. Η εξάτμιση φτιάχτηκε στο Βανελάτο πριν 4-5 χρόνια. Είναι καιρό το αμάξι αυτό το setup. Τώρα ας μιλήσουμε και λίγο για ανάρτηση, υπαίδηση και όλα αυτά. Λοιπόν, η ανάρτηση είναι μια Bilstein B14 PSS coilover, ρυθμιζόμενη καθύψος. Όπως βλέπετε, το αυτοκίνητο κάθεται αρκετά χαμηλά αυτή τη στιγμή. Φοράω μια αντιστρεπτική της Cusco πίσω και επίσης φοράει λάστιχα Nankan NS2R σε 205-45-16, που είναι και η μαμά διάσταση. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το όπως είναι τώρα το setup του. Το μόνο ουσιαστικά που δεν είμαι ικανοποιημένος είναι, πιστεύω θα χρειαστώ μία ζυγοστάθμιση και ίσως λίγο διαφορά στο ύψος μπροστά-πίσω. Δηλαδή μία σωστή ρύθμιση στην ανάρτηση, έτσι ώστε να κάτσει καλά το αυτοκίνητο κάτω και να πατάει λίγο καλύτερα. Γιατί τώρα είναι λίγο μπροστόβαρο, είναι λίγο προς τα μπροστά το αυτοκίνητο όλο. Οπότε θα ρυθμιστεί αυτό κάποια στιγμή. Τώρα εμφανισιακά. Πίσω φοράει φανάρια από το Reload και από το Facelift, ουσιαστικά που βγήκε και πιο μετά. Το Colt, τα οποία είναι σαν φημέ, είναι φημέ βασικά. Φοράει προφυλακτήρα πίσω από το Facelift. Τα φανάρια τα μπροστά είναι βαμμένα μαύρα από μέσα, γιατί κανονικά είναι ανθρακή του CZT. Τα έχω βάψει μαύρα, απλά αυτή τη στιγμή είναι λίγο ταλαιπωρημένα, γιατί μπροστά το πλαστικό έχει θαμπώσει την πολυκαιρία από τον ήλιο και όλα αυτά.
αυτοκίνητο είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο. Το έχω γύρω στα 9 χρόνια. Ναι, 9 χρόνια θα κλείσω τον Αύγουστο. Ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Αρκετά διασκεδαστικό κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο του σημείο είναι αυτό, ότι είναι διασκεδαστικό. Έχει αρκετά ωραία οδήγηση. Είναι αρκετά γρήγορο. Δεν είναι το πιο γρήγορο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, το διασκεδάζεις πραγματικά όταν το οδηγείς. Και ειδικά αν κάποιος θέλει να το πάρει τώρα, μπορεί να δοκιμάσει κάποιο σαν test drive ή κάποιο γνωστού κάτι να μπει μέσα. Και θα δει ότι δεν θα το μετανιώσει, γιατί πραγματικά αξίζει. Το αυτοκίνητο αυτό συγκεκριμένα, για να το πάρω, ταξίδεψα μέχρι στα Γιάννα. Οπότε ήταν μια επιλογή που την έκανα χωρίς πολύ σκέψη, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έφυγα από Αθήνα, πήγα Γιάννα, το πήρα και ξαναγύρισα. Που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί αρκετά πράγματα ή να μην ήταν καλό το αυτοκίνητο και να χρειάζεται να ξαναγυρίσω πίσω. Τελικά όλα καλά, από ό,τι φάνηκε. Οπότε αυτά.